Διαμαντίδης, η Λόμπα κάρφωμα. Η συνεργασία των δύο κορυφαίων στη θέση του στην Ευρώπη, δηλαδή του Διαμαντίδη και του Μπατί στο 1 και στο 5. Ενώ και ο Διαμαντίδης και ο Μπράντοβιτς φωνάζουν στον Σμιθ για μια προηγούμενη φάση. Η αλήθεια είναι. Χάνει την μπάλα. Διαμαντίδης, Μπατίστ, Σάτο. Περπέρογλου προστατεύει έξοχα την μπάλα με το σώμα. Και 2-4 για το Παναθηναϊκό. Ο ίδιος βέβαια έχει δηλώσει ότι δεν το πτωούν ούτε η μη επιλογή του στον draft. Εδώ ο Σάτο θα καρφώσει πηδώντας τον ουρανό. Ούτε κριτικές και ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί στο NBA, αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια για το Χόμψον καθώς προέχει το time out. 4,5 λεπτά, 5-10 εδώ ο Καλάθης. Μιμείται το Διαμαντίδη και ο Σάτο τον Μπατίστ. Η Λόμπα κάρφωμα σε λίγο μαζί. Και ομάδες Μπαρσελόνα, Μακάμπι και Παναθηναϊκό. Μπατίστ, Διαμαντίδη στο baseline drive. Σταμάτη Μαρμαρά. Αυτό θα ήθελα να το ξαναδούμε. Εντάξει εδώ, παίρνει το baseline drive. Πατάει, γυρίζει ανάποδα, πυρουέτα, 180 μοίρες στον αέρα, χωρίς να βλέπει ανάποδη μπάλα πάνω από τον ώμο του. Μπατίστ, με κοντύτερο αντίπαλο, εύκολα στο κάρφωμα, καθώς εκεί δεν ήταν δουλειάς. Περπέρογλου στημένος από τα 6.75, σπάει το ρόδι 14-15 για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο μετά από 6 άστοχα τρίποντα. Περπέρογλου, ο Γιούκας, ωραία στον Περπέρογλου, καταπληκτική συνεργασία των δύο παικτών. Και αυτό λέει ο Μπράντοβιτς στους παίκτες του. Μεγάλες δυνάμεις Α1. Τσαρσαρίς με κοντύτερο αντίπαλο, έχετε εκεί double team. Περπέρογλου για Σικεβίτσιους από τα 6.75, σουτάρει ευστοχή 18-23. Περπέρογλου η τριπλέτα περιφερειακών. Ο Γιασκεβίτσιους που φώναζε αρκετή ώρα στο Διαμαντίδη από τη γωνία. Μπατίστ απέναντι στο Χόμψον. Το απαντάει στα ίδια. Μία που έχει 3 assist. Γιασκεβίτσιους και πάλι. Εύκολος από την κορυφή της ρακέτας, 23-31 για Σκεβίτσιους, κρατάει τον παλί. Παραλίγο να μείνει με την μπάλα στα χέρια. Σκαστή στο Τσατσαρί, μπάλα και Τσατσαρίς. Σαν τρέιλερ έρχεται και καρφώνει σε αυτή την έξυπνη κάθετη εκδήλωση της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Η πολύ ωραία πάσα του Διαμαντίδη. Ελλάδος και Ευρώπης. Χάτεν, ωραία στον Μπόικιν. Η τάπα του Λουκουγιούκα, θα το ξαναδούμε αυτό κάποια στιγμή. Ο οποίος, ευχαριστώ πολύ για το replay. Και εδώ η τάπα από τον Λουκουγιούκα. Διαμαντίδης για 3. Θα στοχίσει ψηλά ο Βουγιούκας με ταμπλό 30-39. Μπατίστ με 2 πάνω του. Η κίνηση καταπληκτική τόσο ως πάσα του Μπατίστ. Μετά από 2 χρόνια στο ευρωπαϊκό. Διαμαντίδης, Λόγκαν, Καϊμακόγλου και πάλι με αντίπαλο τον Ασημακόπουλο. Η κίνηση, το hook shot είναι και λίγο τυχερός, αλλά η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς και τους. Και σου είπα και νωρίτερα, ότι η αστάθεια ενώ ο Διαμαντίδης λειτουργεί άψογα ως σουτέρ είχε δίκιο. Διαμαντίδης, η προσποίηση στο Χαρίση, γωνία για τον Λόγκαν, σουτάρει για 3, κακό σουτ Μπατίστ ψηλά για το οποίο μιλούσαμε. Ο Μπατίστ, 1002 δίποντα. Διαμαντίδης, Λόγκαν, ενώ η προσποίηση του Διαμαντίδης στον αέρα για την πάσα ήταν καταπληκτική, μπέδεψε το χάτι το φινάλε του δεκαλέπτου. Μισμάτσε εκεί με το Χαρίση. Κανείς δεν βλέπει το Μάριτς με κοντό αντίπαλο, ούτε ο Γιασκεβίτσιους. Και αν το είχανε, ενώ ο Μπράντοβιτς είναι ενευριασμένος με τις παίκτες. Αλλαγή παιχνιδιού. Γιασκεβίτσιους στα 5 μέτρα. 46-54 είναι από τα μάτσα αυτά τα οποία ο Γιασκεβίτσιους. Καλάθης. Μάριτς ψηλά για να σκουρίσει την μπάλα. Καλάθης. Η μπομπίτα του Καλάθη. 48-56. Κοντσέρτο για πολυβόλα από τα 6.75. Καϊμακόγλου καλάθι και φάουλ, καθώς η κίνηση του ψηλού και του συμπαίκτου. Περπέρογλου, Διαμαντίδης για 3, γίνεται από τα σκρίν, ευστοχή 62-57 Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης με αντίπαλο το Τσάμι. Περπέρογλου με κοντύτερο αντίπαλο θα τον ποστάρει. Αυτό κάνει. Φούξα ο Στράτος Περπέρογλου που είναι πολύ σημαντικό στο passing game και στο στην περιφέρεια. Και εδώ ο Περπέρογλου βρίσκει τον Καλάθη καθώς είναι 2 παίκτες πια πάνω του. 2 συνεχόμενες φάσεις με πρωταγωνιστή τον πανέξυπνο Περπέρογλου. Τον κολοσσό. Διαμαντίδης. Περπέρογλου για 2 λέει ο Γκόντας. Πανηγυρίζει ο Περπέρογλου, ο οποίος επανακάμπτει πολύ δυνατός στο τρίτο παιχνίδι. Φραγκιάς, οι παλιότεροι θα θυμούνται ένα center for κοντύτερο των 2 μέτρων στον αόσο γράφου. Δυνατός όμως. Τομάς δεν έχει τελειώσει.
Χαϊμακόγλου για τρεις. Αστοχή Χαρίσης, η κουτουλιά του Χάτεν και ο Περπέρογλου πάντα μέσα στο ποτέ. Περπέρογλου. Ένα παιχνίδι που μεταδόθηκε χάρη στην εξαίρεση της Ποσφέρ, η οποία αντιδρά με αυτόν τον τρόπο στην απαξίωση της ΕΡΤ και της λειτουργίας της. Ο μεγάλος Κιτσάνοβιτς τον τοποθέτησε προπονητή, πρωτάθλημα και κύπελλο Γιουγκοσλαβίας και πρωτάθλημα Ευρώπης σε εκείνο τον αρχικό τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Μπατίστ. Τώρα για τη λήξη επίθεση του Παναθηναϊκού. Περπέρογλου. Από την κορυφή της ρακέτας, Περπέρογλου, ναι, είναι ο MVP. 71-80